Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα 8 Νοεμβρίου, μαζί στις 3 η επικαιρότητα, η προεκτάση επικαιρότητα. Θα δούμε και σήμερα τα σημαντικότερα θέματα που προκύπτουν μέσα από τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές εξελίξεις, αυτά τα οποία συμβαίνουν εκτός της επικράτειας, δηλαδή στον κόσμο όλο, βεβαίως στην Ευρώπη, στην χώρα μας, κυρίως στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ξεκινώντας, να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει η πολεμική μας αεροπορία και γιορτάζουν και τα 12 δεδομένου ότι των ταξιαρχών έχουμε, θα λέει κανείς, δεκάδες μοναδικά μοναστήρια και οι μισοί δωδεκανήσοι νομίζω ότι ακούνε στο όνομα Μιχάλης, Άγγελος, Σταματία και όλα τα υπόλοιπα, διότι πραγματικά σήμερα έχουμε πάρα πολλούς να γιορτάζουν. Και βεβαίως γιορτάζουν και αρκετά σημεία της δωδεκανήσου και νησιά γιορτάζουν και χωριά γιορτάζουν. Παράδειγμα γιορτάζει η Σίμη, γιορτάζει ο Αρχάγγελος, γιορτάζουν αρκετά από τα νησιά μας και βεβαίως με μια λαμπρή μοναδικότητα στις εκκλησίες όλες και χθες το βράδυ αλλά και σήμερα το πρωί. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα, ξεκινώντας καταρχήν από το σημαντικότερο. Μέσα από τρεις μορφές μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της τηλεόρασης Αιγαίο. Μέσα από την δορυφορική πλατφόρμα της Κοσμοτέ από το κανάλι 651, βεβαίως από την DJ από το κανάλι 1023 και μέσα από το διαδίκτυο www.aegeotv.gr υπάρχει εφαρμογή του live streaming. Αυτό για την ομογένεια, διότι είναι πολλά τα μηνύματα τόσο από την Αμερική, την ευρύτερη, αν θέλετε έτσι, έννοια της Υπήρου και αναφέρομαι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρομαι και στον Καναδά, βεβαίως και στην Νότια Αμερική, όσο επίσης και από την Αυστραλία, όπου είναι πολύ δωδεκανήσιοι, μια δυναμική κοινότητα η οποία παρακολουθεί αυτά τα οποία συμβαίνουν στα νησιά, δηλαδή στην πατρίδα. Βεβαίως η διαδικασία είναι γνωστή για τις δικές σας παρεμβάσεις που δείξατε αναφορές, 224-10-031-20 και το email της εκπομπής που είναι το μαζί στις 3@gmail.com. Πάμε λοιπόν στο στήμα της σημερινής επικαιρότητας. Δυναμικό παρόν για την περιφέρεια του Αιγαίου, για τα νησιά μας και για την Ρόδο, στην διεθνή έκθεση World Travel Market στο Λονδίνο, στην Μεγάλη Βρετανία. Σε απεργιακό κλειό θα βρεθεί αύριο η χώρα, εν όψη βέβαια της πανελλαδικής απεργίας της ΓΕΣΕΕ ΑΔΔΗ. Συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο της Ρόδου για το εργατικό κέντρο της Ρόδου και για τους υπόλοιπους θεσμικούς φορείς. Νομίζω ότι έχουμε προβλήματα, έχουμε αναστάτωση στην πολιτική ζωή από αυτό το θέμα το οποίο έχει προήγηψει με τις υποκλοπές. Υπάρχει μια σύγκρουση πολιτικών δυνάμεων. Λοιπόν, αυτά είναι τα σημαντικά. Θα κυλήσουμε στο ρεπορτάζ και θα πάμε να δούμε όλα τα θέματα. Θα δούμε και κάποια ζητήματα τα οποία μπήκαν χθες κατά την επίσκεψη της αναπληρωτή Υπουργού Υγείας της κυρίας Μίνας Γκάγκα και στο νοσοκομείο της Ρόδου, αλλά και στις υπόλοιπες μονάδες. Μία αναφορά της κυρίας Γκάγκα προβλημάτισε και βεβαίως είχαμε μία, αν θέλετε, πρώτη αντίδραση ότι η κυρία Γκάγκα πιστεύει αυτό το οποίο θέλει να πιστεύει για το άκτινο θεραπευτικό, αλλά ο στόχος της τοπικής κοινωνίας και ουσιαστικά και της Νέας Δημοκρατίας, διαστόματος του βουλευτή του Βασίλη Ψηλάντη, είναι η δημιουργία των συνθηκών για τη λειτουργία του ακτινοθεραπευτικού. Και βεβαίως σημαντικό ότι ο Υπουργός βρέθηκε και στο χώρο του παλιού νοσοκομείου. Λοιπόν, ξεκινάμε το ρεπορτάζ από τα αισιόδοξα, αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την προοπτική, με την δυναμική του τόπου μας, διότι ζούμε σε μια περιοχή η οποία ουσιαστικά παράγει πλούτο από τον τουρισμό και αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, στο Λονδίνο έχουμε πάρα πολλές συναντήσεις, πάρα πολλές επαφές, δηλαδή το λεγόμενο πλέον face to face, αν θέλετε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και έχουμε παράλληλα και σημαντικές εξελίξεις ό,τι έχει να κάνουν με τη φυσιογνωμία, την κατεύθυνση της περιοχής, τα οποία νησιά μας καλύπτουν ήδη ένα σημαντικό θέμα, ένα στόχο δηλαδή που αφορά το περιβάλλον, αυτή τη βιώσιμη ανάπτυξη που συνοδεύεται από σημαντικές δράσεις για το περιβάλλον, ενώ παράλληλα έχουμε τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται σήμερα στο Σάρμ ελ-Σέιχ στην Αίγυπτο, μιλώντας στην Γενική Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα, κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση. Άρα αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ από τον εκπρόσωπο τύπου της ΠΝΑΗ, τον Γιώργο Υψηλάντη, ο οποίος γνωστό κάθε
πάει λίγο, παρουσιάζει τις δράσεις της περιφέρειας και βεβαίως αναφέρεται και ξεκινώντας στις συναντήσεις που είχε και στο πρόγραμμα στο Λονδίνο και βεβαίως τι έπεται μετά ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος. Στο Λονδίνο βρίσκεται από χθες ο Περιφερειάρχης με τον Γιώργος Χατζημάρκος, συνοδευόμενος από τον Περιφερειακό Σύμβουλο εντεταλμένο για θέματα τουρισμού, τον κύριο Κώστα Χρυσοχοίδη, προκειμένου να συμμετάσχει στην έκθεση, η οποία ξεκίνησε χθες και θα τελειώσει αύριο. Είναι η World Travel Market, η οποία γίνεται στο Λονδίνο. Την έναρξη του παγκόσμιου αυτού τουριστικού event, κατά παράδοση ανοίγει ο ένας υπουργός τουρισμού, πράγμα που έγινε και χθες με συνέντευξη του υπουργός τουρισμού, ο κύριος Κικίλιας, μόνο που αυτή τη φορά στο πάνελ πλαισιωνόταν από έναν περιφερειάρχη της χώρας και συγκεκριμένα τον περιφερειάρχη Νοτιοαιγαίου, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, και τον επικεφαλής του TUI Group, τον κύριο Σεμπάστιαν Έμπελ, και με 2-3 ακόμα experts της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς. Αυτό βέβαια σηματοδοτεί κάτι, λέει κάτι, δεν είναι μια τυχαία επιλογή, βρέθηκε ένας περιφερειάρχης εκεί και με τυχαία στο πάνε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στη συνέντευξη αυτή ο Έλληνας Υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε βεβαίως στα αποτελέσματα της φετινής χρονιάς ρεκόρ του 2022 και ηγήθηκε στη συνέχεια τη συζήτηση για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού, δηλαδή για το πώς θα διατηρηθεί η δυναμική αυτή, αλλά με όρους βιώσιμης ανάπτυξης. Το Νότιο Αιγαίο αναεδεικνύεται η ηγέτιδα περιφέρεια του ευρωπαϊκού βιώσιμου τουρισμού. Και αυτό όχι τυχαία, αλλά μέσα από μια σειρά πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Στην Αστυπάλαια με το Asti Bus, στην Τήλο με το Just Go Zero, στη Χάλκη με το Greco Islands, στη Σύρο με το Aegean Neorion Innovation Center, στην Νάξο με το Νάξο Smart Island και βεβαίως στη Ρόδο με το The Roads Collab. Κάθε μια από αυτές τις πρωτοβουλίες έχει το δικό της στίγμα και το δικό της ειδικό βάρος στην πορεία εδραίωσης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως του leader στο βιώσιμο ευρωπαϊκό τουρισμό. Ο μοναδικής ομορφιάς πολυνησιωτικός προορισμός, ο πρώτος τουριστικός προορισμός της χώρας μας, περιφέρεια δηλαδή Νοτίου Αιγαίου, μετατρέπεται σε αυτό που λέμε sustainability hub, δηλαδή κόμβο βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Υψηλάτη, τον εκπρόσωπο της ΠΝΑΗ, να κάνει μια εισαγωγή το τι γίνεται στο Λονδίνο και νομίζω έχουμε τη δυνατότητα τώρα να δούμε κάποιες από τις φωτογραφίες. Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό, δεν ξέρω αν προλάβουμε σήμερα, μάλλον θα το κάνουμε από την επόμενη Πέμπτη, να δούμε και υλικό, διότι είχαμε συναντήσεις. Καταρχήν, ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας στο Sky News και στην εκπομπή Breakfast Show, όπου αναφέρθηκε στα 3 εκατομμύρια των Βρετανών που βρέθηκαν φέτος στη χώρα μας και βεβαίως συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, διότι η συνέντευξη τύπου, αυτή είναι η φωτογραφία, δόθηκε παρουσία 5 ανθρώπων του Υπουργού Τουρισμού του Βασίλη Κικίλια, βιωσιμότητα το μέλλον του τουρισμού, ο CEO της TUI Group, ο Σεμπάστιαν Έμπελ, η Διευθύντρια του Συνδέσμου Βρετανικών Ταξιδιωτικών Γραφείων της ΣΑΜΤΑ, δηλαδή η κυρία Σούζαν Ντίρ, ο Περιφερειάρχης του Νοτιού Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος, μοναδικός γιατί στην περιφέρεια εδώ τρέχουν ουσιαστικά όλα αυτά τα project με τη δυναμική της περιφέρειας, επίσης η CEO της Common Seas, η Jo Royle, και ένας ταξιδιωτικός συγγραφέας, λεγόμενοι blogger δηλαδή, που έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία, και digital nomad δηλαδή, ο Κας Μπατατσάραγια, πρέπει να είναι ο travel blogger, ο οποίος έχει μια δυναμική παρουσία, ένα εξαιρετικό blog. Οπότε λοιπόν είναι δυναμική η παρουσία της περιφέρειας, της χώρας, της περιφέρειας και της Ρόδου στην Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου. Το λέω αυτό γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγα λεπτά. Γράψαμε τη συνομιλία λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, δεδομένου ότι υπάρχει,
αν θέλετε, ένα πρόγραμμα συναντήσεων με τον Δήμαρχο της ΔΟΤ, τον κύριο Αντώνη Καμπουράκη, για να πάρουμε, αν θέλετε, έτσι διαζώσεις, ένα πρώτο στίγμα, το τι γίνεται στο Λονδίνο. Ξεκίνησε δυναμικά σήμερα η έκθεση και βεβαίως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτό το οποίο αναφέρεται πραγματικά ο Δήμαρχος, διότι καλό είναι, το λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, καλή είναι η ψηφιακή διαδικασία, αλλά ξέρετε, με συνεργάτες, με ανθρώπους, αλλά και με το βλέμμα, είναι πολύ πιο θερμό εάν βρίσκεσαι έτσι από κοντά και μπορεί να συζητήσει αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, θυμίζω αυτό το οποίο συμβαίνει. 3 εκατομμύρια φέτος οι Βρετανοί στην περιοχή μας. Προοπτικές μέσα από συναντήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και στην Ρόδο. Σημαντικές συναντήσεις και βεβαίως με μεγάλους tour operators και μεγάλες εταιρείες. Και νομίζω πολύ καλά τα πρώτα μηνύματα για το 2023. Λοιπόν, ξεκινώντας, έχουμε και τις ευχές του Δημάρχου, διότι βρίσκεται στο Λονδίνο, αλλά σήμερα γιορτάζει το 12, σήμερα γιορτάζει η Ρόδος, οι περισσότεροι εξ ημών. Οπότε πάμε να ακούσουμε τη συνομιλία με τον Δήμαρχο. Έγινε λίγα λεπτά έτσι πριν ξεκινούσουν οι επαφές του. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα κύριε Χατζη Ιωάννου, καλησπέρα το Λονδίνο. Πρώτον, δεύτερον, χρόνια πολλά στους Μιχάλητες, στους Σταμάτητες, στους Άγγελους, στις Αγγελικές, στις Μιχαλίτσες. Και συγγνώμη για την έτσι άκουμψη τοποθέτηση, αλλά θα πω ότι μας λείπετε στο Λονδίνο, γιατί εκτός από σημερινός οικοδεσπότης μας, ήσασταν πάντα στο Λονδίνο κι εσείς και πολεμούσατε για το καλό της Ρόδου. Ελπίζω να είστε καλά. Έχουμε σύντομα κοντά μας. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, πάμε να μου δώσετε ένα στίγμα για την παρουσία της Ρόδος μας φέτος στο Λονδίνο, μετά από τα 2 χρόνια της πανδημίας, δυναμικό παρόν. Ποια είναι η εικόνα την οποία προσλαμβάνετε? Το πρώτο αίσθημα το οποίο έχεις μπαίνοντας στην έκθεση είναι ότι έχει τόσο πολύ κόσμο που μάλλον πρέπει να το μεταφράσουμε ως μια στιγμή που εκφράζει μπούχτισμα. Έχουμε βαρεθεί τα διαδικτυακά, καλά ήταν τα διαδικτυακά, αλλά κουραστήκαμε. Τώρα χρειαζόμαστε να βγούμε στον δρόμο, να σφίξουμε χέρια, να δούμε τα μάτια από κοντά και να μιλήσουμε κοινωνικά. Και αυτό το βλέπει κάποιος όχι μονάχα από την επαγγελματική παρουσία αυτών που βλέπεις, αλλά από την γλώσσα του σώματος και από αυτό το οποίο καταλαβαίνεις όταν συναντάς κάποιον, ότι χαίρονται ξανά να συναντιόνται και να κάνουν αυτό που τόσα χρόνια κάνουμε εμείς. Άρα οι διακοπές και ο τουρισμός και τα ταξίδια σίγουρα έχουν ένα πάρα πολύ καλό μέλλον. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που βλέπω. Πάρα πολλοί κόσμος, πρώτον στην έκθεση, δεύτερον στην Ελλάδα, με αναγεννημένο περίπτερο, με δροσερό περίπτερο, με όμορφη νέα κατασκευή, αλλά κυρίως στην περιοχή τη δική μας, στην περιφέρεια, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, δυναμική παρουσία εκπροσώπησης και ταυτόχρονα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη προσέλευση. Για τη Ρόδο τα πράγματα καλά. Και η εκπροσώπηση δική μας, πάρα πολλοί άνθρωποι από το νησί έχουν έρθει και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν κλείσει ραντεβού και συναντώνται συνεχώς και ταυτόχρονα και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη προσέλευση επισκεπτών και συνεργατών που θέλουν να συζητήσουν για το 2023. Έχετε δίκιο ότι η διαζώση σε επαφή έχει λείψει, οπότε τώρα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τους επισκέπτες, τους επαγγελματίες και κυρίως εκεί βασίζεται το τουρισμό στο συνέστημα. Να σας ρωτήσω κύριε Δήμαρχε, εάν με βάση τις συζητήσεις που γίνονται, τις συναντήσεις, γίνεται και μια αξιολόγηση της θετικής εικόνας που είχε φέτος ο τουρισμός και της χρυσής χρονιάς την οποία κατέγραψαν και τα νησιά μας και βεβαίως πρωταγωνίστησε η Ρόδος. Κύριε Χατζηιωάννου, οπωσδήποτε και γίνεται αυτό. Δεν είμαι οπαδός του συναισθήματος όταν κάνουμε ούτε απολογισμούς, αλλά κυρίως όταν κάνουμε προγραμματισμούς. Είμαι περισσότερο οπαδός των δεδομένων που είναι πάνω στο τραπέζι. Και τα δεδομένα για μένα είναι ότι η χρονιά φέτος απέδειξε και έδωσε μια ψήφο εμπιστοσύνης στο ροδιακό τουρισμό και στη ροδιακή κοινωνία και οικονομία. Γιατί ο τουρίστας δεν ήταν και κλειδωμένος στο υπνοδωμάτιό του και στο ξενοδοχείο του, αλλά βγήκε και έξω και νίκιασε αυτοκίνητο και πήρε ταξί και πήγε σε προορισμούς και πήγε σε χωριά και πήγε σε εστιατόρια. Άρα αυτό το έδειξαν τα νούμερα, τα οποία κατέγραψαν μια θεαματική αύξηση ακόμα και από την ρεκόρ χρονιά του 19. Ωστόσο,
Εγώ αυτό που πρέπει να πω είναι ότι επειδή οι τιμές έχουν αυξηθεί σε όλη την Ευρώπη, σε όλους τους προορισμούς, πιστεύω όχι με ευθύνη μας, αλλά με μια ως αποτέλεσμα συγκυριών, καταρχάς της συγκυρίας του κορονοϊού που ανέβασε τις τιμές αφού περιορίστηκαν στοιχεία και ακρίβηναν όλες οι υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα και με την ενεργειακή κρίση που δεν μπορείς να βάλεις μέσα στις τιμές σου αυτά τα κόστη. Όπως καταλαβαίνετε, η αύξηση της τιμής αυξάνει και τις απαιτήσεις, τις προσδοκίες των επισκεπτών. Εκεί είναι το κλειδί. Άρα το 2023, την επόμενη χρονιά, εγώ οφείλω να επισημάνω και να πω σε όλους τους ακροατές σας ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη σωστή συνταγή που είχαμε το 2020, το 2021 και το 2022, καταρχάς ομόνοια και συνεργασία με όσες θυσίες ο καθένας ανέλαβε και όσα κόστη ο καθένας πλήρωσε, αλλά ταυτόχρονα το 23 με την ίδια συνταγή να κινηθούμε. Και επίσης να κινηθούμε με τη συνταγή ότι καλές υποδομές και αναδομές, υποδομές από την πολιτεία και από την αυτοδιοίκηση και από το Δήμο, αναδομές από τους επαγγελματίες και υπηρεσίες από την εξαιρετική φιλοξενία των εργαζομένων μας, είτε είναι διευθυντές, είτε είναι εργαζόμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι, είτε είναι σε εστιατόρια, πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι πλέον οι τιμές αυξήθηκαν τόσο πολύ που το μέτρο σύγκρισης δεν είναι φτηνά, ήτανε εντάξει, συγχωρείς και λάθη. Φέτος θέλει σοβαρότητα και το 2023 θέλει όσο το δυνατόν περισσότερη ψυχή, και εδώ νομίζω ότι η Ελλάδα υπερτερεί, γιατί τη φιλοξενία, ειδικά όταν προέρχεται από ελληνικά χέρια εργασίας, έχουμε πλεονέκτημα συγκριτικό. Αλλά πάντως χρειάζεται ψυχή και χρειάζεται και να είμαστε υπερήφανοι ότι αυτό το οποίο πουλάμε, αυτό το οποίο εμπορευόμαστε, αυτό το οποίο μας δίνει ψωμί και μας δίνει ευημερία τοπική και κοινωνική, θα πρέπει να το δίνουμε και να είμαστε περήφανοι ότι ο άλλος θα το εκτιμήσει και θα ξανάρθει πίσω. Φαντάζομαι, κύριε Δήμαρχε, ότι είναι αρκετά νωρίς, διότι έχουμε μπροστά μας έναν χειμώνα, αλλά τα μηνύματα τα οποία έρχονται, οι προκρατήσεις αν θέλετε, αλλά και η διάθεση περισσότερων αεροπορικών θέσεων από τη Μεγάλη Βρετανία είναι μια ένδειξη, αν βεβαίως τα πάντα κυλήσουν ομαλά. Κύριε Χατζηγιάννου, νομίζω ότι επανερχόμαστε στην κανονικότητα τουλάχιστον της ζωής μας. Λίγες μάσκες υπήρξαν στην έκθεση και πιστεύω ότι οι μάσκες που βλέπεις, οι υγειονομικές μάσκες, δεν τις φοράνε για να προφυλαχθούν, αλλά για να μην μεταδώσουν αυτοί που έχουν κορονοϊό αυτούς που δεν έχουν. Άρα επανερχόμαστε στην κανονικότητα. Η κανονικότητα λοιπόν λέει ότι ο χειμώνας που έρχεται μπροστά μας δεν είναι ούτε μακροπρόθεσμος ούτε πολλές ημέρες του, είναι λίγες. Και για να προετοιμάσεις την επιχείρηση και για να προετοιμάσεις τον εαυτό σου, είναι μετρημένες ημέρες μέχρι να ξαναξεκινήσει η τουριστική περίοδος, άρα μην χαλαρώνουμε, είναι πολύ κοντά η έναρξη της καινούργιας τουριστικής περίοδου. Σήμερα πήραμε ένα πολύ καλό νέο στο Δήμο Ρόδου, την ένταξη της Ρόδου μας σε ένα πρόγραμμα περίπου 3.300.000 στις 6 νέες πόλεις, με πολύ έξυπνες και σοβαρές διαβάσεις πεζών, με άλλες υπηρεσίες οι οποίες θα βοηθήσουν τον τόπο να δείχνει και να λειτουργεί αποτελεσματικότερα. Ταυτόχρονα, σε αυτήν εδώ την έκθεση, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι σήμερα πρέπει να ξεκινήσουμε να είμαστε έτοιμοι, γιατί υπάρχουν συζητήσεις για Μάρτιο μήνα πτήσεις από το εξωτερικό και για τον Απρίλιο μήνα να είναι δυνατός. Δεν είναι όνειρα θερινής νύχτας και δεν είναι επαναλαμβανόμενες ιστορίες περί διεύρυνσης ή περί περισσότερων ημερών τουρισμού, αλλά είναι προϋπόθεση, γιατί δεν αντέχει το νησί να έχει ένα πολύ δυνατό Αύγουστο και νεκρούς μήνες την αρχή και το τέλος της τουριστικής περίοδου. Όσο πιο πολύ χαλαρώσουμε τον Αύγουστο και ενισχύσουμε τους ώμους, όπως λέγεται, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους. Και από πλευράς εργαζομένων και από πλευράς υποδομών και από πλευράς όλων των εγκαταστάσεων που φέτος δοκιμάστηκαν. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους για αυτή την προσπάθειά τους και τις θυσίες τους. Σε κάθε περίπτωση, το Λονδίνο είναι η πρώτη ένδειξη, αλλά ωστόσο είναι και η μεγάλη καμπάνα ότι από εδώ και μπρος, μέχρι να ανοίξει ξανά η Ρόδος και να βάλει τα επαγγελματικά τους ρούχα για να υποδεχτεί κόσμο, είναι μικρός ο χρόνος, δεν είναι μεγάλος ο χρόνος.
Άστε. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε. Τα καλύτερα αποτελέσματα για την Ελλάδα μας. Να είστε καλά. Και χρόνο σας στον Αγίον Αρχαγγέλων. Σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο Στροδό, τον κύριο Αντώνη Καμπουράκη. Ευχήθηκε βεβαίως όλους όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Και βεβαίως λείψαν σήμερα από τις εκκλησίες όλοι αυτοί που βρέθηκαν στην αποστολή της Ρόδου στο Λονδίνο. Σημαντικό το γεγονός, το οποίο ανέφερε ο Δήμαρχος, δηλαδή να κάνουμε μια προσπάθεια έτσι ώστε οι μήνες να είναι γεμάτοι και να μην βουλιάζουμε τον Αύγουστο με τα οποία προβλήματα παρατηρούνται, διότι δεν αντέχει έτσι, αυτή την υπερφόρτωση και ο τόπος και βεβαίως οι υπηρεσίες που λειτουργούν. Λοιπόν, σημαντικά θέματα, σημαντικά τα νέα, σημαντικές ειδήσεις. Τώρα, πάμε λίγο στο πνεύμα της ημέρας. Καταρχήν, σήμερα γιορτάζει η πολεμική αεροπορία. Μου έλεγαν πάρα πολλοί φίλοι, τρόμαξαν. Κοιτάξτε, πέρασαν πάνω από τα νησιά μας και βεβαίως από την Ρόδο. Πέρασαν η πολεμική αεροπορία, πέρασαν Μιράζ, πέρασαν Ραφάλ, πέρασαν όλα τα αεροσκάφη σχεδόν από την νησιωτική Ελλάδα, διότι επαναλαμβάνω είναι μια πολύ σημαντική, αν θέλετε, ημέρα και κυρίως από το 12, όπου οι ταξιάρχες νομίζω ότι έχουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο θρησκευτικό, με πολύ δυναμικές και όμορφες εκκλησίες κτλ. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για τους αξιάρχες, ενδεικτικά λοιπόν τώρα θα θέλω να δω και να σας δείξουμε 5-6 εκκλησίες, ταξιάρχες, μεγαλοπρεπέστατες είναι εικόνες. Κατεβάζει λίγο το σουπεράκι κάτω, παρακαλώ. Ξαναγυρνάμε από την αρχή, αν είναι δυνατόν, ή να μπορέσουμε να παγώσουμε. Λοιπόν, παγώνουμε, αγαπητέ, Πανορμήτης. Νομίζω είναι ενδεικτική αυτή η μοναδική εικόνα. Πάμε στην επόμενη εικόνα, έχει σημασία. Εδώ είναι ο ταξιάκης στον Αρχάγγελο, παρακαλώ. Απίστευτη σε μεγαλοπρέπεια και αυτή η εικόνα. Γιορτάζει και ο Αρχάγγελος σήμερα. Πάμε στην επόμενη, που και αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη. Εδώ είναι ο Θαρενός, δηλαδή ο ταξιάκης στο Θάρι. Και εδώ είναι εξαιρετική η εικόνα. Πάμε στην επόμενη, παρακαλώ, όπου εδώ είναι ο ταξιάρχης, ο ασώματος δηλαδή, στην Κώστα Ασφεδιού και εδώ είναι η εκπληκτική εικόνα και βεβαίως και εδώ έτσι πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα. Και πάμε και στον όμορφο, αυτός είναι όμορφος, ο τελευταίος, αυτός παρακαλώ είναι ο Μιχαήλης, δηλαδή ο Ουρκουνιώτης. Η μοναδική, αν θέλετε, εικόνα του ταξιάρχη, όπου έχει ένα σμαράγδι στο μέτωπο και βεβαίως έχει πάρα πολλές ερμηνείες. Λοιπόν, υπάρχουν βεβαίως και άλλες εκκλησίες, λαμπρές, τα δωδεκάδεσα, γιορτάζουν, επαναλαμβάνω, νησιά, γιορτάζουν χωριά, γιορτάζουν ενορίες. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.